Καλημέρα σου, καλό μήνα. Καλό μήνα. Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα τώρα, αυτή την ώρα. Κοιτάξτε, όπως αναφέρατε και στο ρεπορτάζ σας, πραγματικά έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά. Εκπολουθεί να έχει τρία μεγάλα μέτωπα, καθένα από τα οποία θα ήταν αρκετό από μόνο του για να μιλούμε για μια σοβαρή φωτιά, όμως είναι τρία. Mm-hmm. Προκειμένου, στο χωριό της Φαράκλας, από όπου και ξεκίνησε, στην περιοχή των Κατουνίων, που είναι οι καταστροφές που αναφέρατε, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι και πολύ περισσότερες. Όσο για να ακουστεί παράδοξο, ευτυχώς μείνανε σε αυτή την κλίμακα ή μένουν σε αυτή την κλίμακα. Mm-hmm. Και βέβαια το μεγάλο μέτωπο της λίμνης που φλέγεται ακόμη σε ένα μεγάλο ανάπτυγμα, όπως λέμε, πάνω από την πόλη της λίμνης. Mm-hmm. Η φωτιά από χθες το μεσημέρι που πέρασε την αντιπυρική ζώνη που είχε διαμορφωθεί για αυτό το λόγο, ήταν μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη. Πολύ πλατιά και όμως την πέρασε. Mm. Από χθες το μεσημέρι λοιπόν παραμένει πίσω από τα συμβολικά και ουσιαστικά ορόσημα του γηπέδου και του σχολείου της λίμνης. Έχουν μετακινηθεί, έχετε μεταφέρει κατοίκους από την περιοχή ή έχει φύγει κόσμος? Κατοίκους όχι. Πέρα από τον φύλακα των κατασκηνωτών που αναφέραμε το Σάββατο, mm-hmm. το απόγευμα, όχι. Υπάρχει, όπως είπατε, υπάρχει ένα καράβι που μας έχει στείλει το λιμενάρχειο για τέτοια χρήση, όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατός ο κίνδυνος της χρησιμοποίησης του. Ναι. Είναι απλώς ένα σενάριο του πρωτοκόλλου πολιτικής προστασίας. Ναι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι περισσότερο. Κύριε Σπανέ, ισχύει η πληροφορία ότι εχθές τουρίστες ξεκίνησαν να μαζεύουν τα πράγματά τους και αποχωρούσαν σιγά σιγά από την περιοχή? Ναι. Δεν έχω συγκεκριμένο στοιχείο, αλλά το βρίσκω εξαιρετικά πιθανό. Εντάξει, ναι, λογικό. Φυσιολογικά κάποιοι άνθρωποι και αποχώρησαν. Ναι, εντάξει. Η ατμόσφαιρα λογικό. Φαντάζομαι ότι είναι και αποπνικτική εκεί, με τους ηλικιωμένους. Τι γίνεται, υπάρχουν κάποια ασθενοφόρα, είναι στιγμότητα? Υπάρχει πολύ καλή υποδομή στην υγεία και στην προβλημένη νοσηλεία. Mm. Υπάρχει κλιμάκιο μεγάλου του Ερυθρού Σταυρού. Μέχρι την τελευταία ενημέρωση που είχα, μόνο κάποιες περιπτώσεις πυροσβεστών με πολύ ήπια προβλήματα. Mm. Υπάρχει κάποια πληροφορία ή έχετε εσείς η πολιτική προστασία ή η πυροσβεστική? Πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά? Αυτή η κουβέντα ακόμα είναι σε επίπεδο σεναριολογίας. Ναι. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Όταν τεθείτσι σε κάποια ρέγουλα, να το πούμε, όταν τεθεί υπό μερικό ή υπό πλήρη έλεγχο, θα μπορέσει αυτή η συζήτηση να ανοίξει με πιο σοβαρό τρόπο, ώστε να είναι χρήσιμα και τα συμπεράσματά τη. Ούτε γνωρίζουμε ακόμα αν ξεκίνησε από ένα μέτωπο ή από ταυτόχρονες εστίες. Μάλλον φαίνεται ότι ξεκίνησε μόνο από το χωριό της Φαράκλας, που είναι το βόρειο ανατολικό μέτωπο. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι πολύ γρήγορα αναπτύχθηκε και έφτασε στα 7,5 χιλιόμετρα μέχρι κάτω την περιοχή των Κατουνίων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπανέ. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η ταλαιπωρία. Ψυχραιμία συστήνουμε στους ανθρώπους. Οι κάτοικοι της λίμνης, περισσότερο και από την ψυχραιμία, κατά δεκάδες συνδράμουν εθελοντικά, είτε μέσα από οργανωμένους είτε κατά μόνας στο έργο της πυροσβεστικής. Επίσης, η πυροσβεστική έχει πάρα πολλές δυνάμεις αυτή τη στιγμή και από την πρώτη στιγμή. Και εναέριες. Και τις εναέριες έβλεπα και χθες, ναι, πολύ έντονη συμμετοχή, όντως. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι θα το φέρουμε και αυτό σε βόλτα. Θα το φέρουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και εμείς από δίπλα τους. Είναι περιοχή που έχει ξανακαεί στο παρελθόν. Το 1977 έχει γίνει μια επίσης πολύ μεγάλη κλίμακα σε πυρκαγιά. Αλλά και τα χρόνια που ακολούθησαν σε μικρότερη κλίμακα είχαν περιστατικά, όπως δυστυχώς σε όλη την Εύβοια. Έτσι.